Αν δεν υπάρξουν σημαντικές ανατροπές, όλες αυτές οι κόκκινες πολιτείες θα καταλήξουν στον Ντόναλντ Τραμπ. Από αυτές θα συγκεντρώσει 157 εκλέκτορες. Το ίδιο ισχύει και με τις μπλε πολιτείες που δίνουν στη Χίλαρη 200 εκλέκτορες. Αφαιρώντας τις πολιτείες που φαντάζουν δεδομένες, δείτε τι ακολουθεί. Υπάρχουν 6 πολιτείες που κλείνουν προς τους δημοκρατικούς αλλά δεν είναι σίγουρες. Κολοράντο, Νιου Χάμσαϊρ, Πενσιλβάνια, Βιρτζίνια, Μισιγκάν και Ουισκόνσιν δίνουν 72 εκλέκτορες. Δύο πολιτείες είναι κοντά στους Ρεπουμπλικανούς, Τζόρτζια και Ιόβα με 22 εκλέκτορες. 6 πολιτείες παραμένουν απρόβλεπτες, Αριζόνα, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Γιούτα, Φλόριντα, Νεβάδα, μαζί με τις ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες Νεμπράσκα και Μέιν. Αν υποθέσουμε ότι δύο παρατάξεις επαληθεύσουν τις προσδοκίες, το Οχάιο γίνεται κόκκινο και η Πενσιλβάνια μπλε. Αν η Φλόριντα στηρίξει τη Χίλαρη, την οδηγεί στους 249 εκλέκτορες. Αν όμως θέλει ο Τραμπ την νίκη, χρειάζεται τους 29 εκλέκτορες της Φλόριντα. Γι' αυτό και εκεί δίνει τη μάχη του. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι την κερδίζει. Τραμπ 204 και Κλίντον 220. Παραμένουν υπό διεκδίκηση 11 πολιτείες και 2 εκλογικές περιφέρειες και ο Τραμπ απέχει πολύ ακόμη από τους 270 εκλέκτορες που πρέπει να φτάσει. Αν κερδίσει την Τζόρτζια και την Αϊόβα, φτάνει τους 226. Αν πάρει και Αριζόνα, Γιούτα και Νεβάδα, φτάνει στους 249 εκλέκτορες, ενώ Μέιν και Νεμπράσκα μπορούν να του δώσουν 2 ακόμη ψήφους. Αν έχει δε και τη στήριξη της Βόρειας Καρολίνα, έχει 266 εκλέκτορες. Για να κερδίσει όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να πάρει μία ακόμη μπλε πολιτεία. Κολοράντο, Νιου Χάμσαϊρ, Βιρτζίνια, Μίτσιγκάν και Ουισκόνσιν. Αυτό το σενάριο είναι αρκετά δύσκολο να επαληθευτεί, αποτελεί όμως τον οδικό χάρτη της προεκλογικής στρατηγικής του.